Να έχουμε μια αποτελεσματική και παραγωγική κοινοβουλευτική περίοδο. Ελπίζω η απόφαση του ελληνικού λαού να δώσει την ισχυρή εντολή για κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα να αποδειχθεί μια επιλογή τετραετίας η οποία θα βελτιώσει και τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη αλλά και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων και κυριότερα το μέλλον των Ελλήνων και της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες πολίτες επέλεξαν με σαφήνεια τη συνέχιση των προοδευτικών αλλαγών στη χώρα μας, με σημεία αιχμής την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής και την ενδυνάμωση της Ελλάδας στην Ευρώπη, όχι στην Ευρώπη της λιτότητας, αλλά στην Ευρώπη της δημοκρατίας, του δικαίου, της κοινωνίας των πολιτών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δύο εβδομάδες μετά τις βουλευτικές εκλογές, προχωράμε άμεσα με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αποδεικνύοντας ότι ικανοποιούμε έτσι την ανάγκη της χώρας για αποτελεσματική διακυβέρνηση χωρίς καμία πολιτική αστάθεια. Διαψεύδοντας έξι τις Κασάνδρες, οι οποίες στο τέλος Αυγούστου κινδυνολογούσαν για το μέλλον της χώρας και προσπαθούσαν να αποτρέψουν την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων πολιτών, όπως εξάλλου διαψεύσαμε τις Κασάνδρες που απειλούσαν ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα οδηγήσει τη χώρα εκτός του ευρώ, θα οδηγήσει τη χώρα στο φράσμα της χρεοκοπίας και θα αποτελέσει μια αριστερή παρένθεση. Πρακτικά ο ελληνικός λαός απέδειξε ότι δεν έχει ανάγκη από κακούς συμβουλάτορες του παρελθόντος. Ότι δίνει την εντολή να συνεχίσουμε τον σκληρό και έντιμο αγώνα για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και ταυτόχρονα κλείνει την πόρτα στο χρεοκοπημένο πολιτικό παρελθόν και οδηγεί σε ριζικές ανακατατάξεις τον πολιτικό χάρτη αλλά και όλα τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος. Μας δίνει την εντολή να τελειώνουμε με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή αλλά και με τη φθορά. Κάτι που είναι πλέον κάτι παραπάνω από φανερό, με την πληθώρα των σκανδάλων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, με τα θαλασσοδάνεια της Αγροτικής Τράπεζας, το πρόβλημα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα θέματα του λαθρεμπορίου, τα θέματα των τραπεζών, ακόμα και τα προβλήματα στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και στον χώρο των καπνικών κοινοπνευματοδών προϊόντων. Όμως, η ισχυρή εντολή για ένα δίκαιο κράτος, το οποίο θα σέβεται τον πολίτη, δεν αφορά μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή. Απαιτεί και μια αλλαγή στάσης, μια στάση ζωής που πρέπει όλοι εμείς, οι κοινοβουλευτικοί, να αναμεταδώσουμε και να τροφοδοτήσουμε την κοινωνία, μια στάση ζωής η οποία αποτρέπει τη μικροδιαπλοκή που το παλιό πολιτικό σύστημα εμπέδωσε στην καθημερινότητα για να κρατάει τον πολίτη έρμεο των πολιτικών και των κομματαρχών τους. Αυτό το πελατειακό κράτος θέλουμε να τελειώσουμε μια και καλή σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Γιατί η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Γιατί το έχουν αποφασίσει οι Έλληνες πολίτες. Η επιστροφή της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας όμως όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη είναι ήδη έργο του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη του Τσίπρα. Και ίσως είναι το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα, η κεντρική πολιτική ουσία των μεγάλων αλλαγών που από την Ελλάδα ξεκινούν και γίνονται παγκοσμίως. Όταν ο νεοφιλελευθερισμός καταργεί τα δικαιώματα των κρατών μέσα από συμβάσεις τύπου TTIP, η Ελλάδα κατορθώνει και στο επίπεδο του ΟΗΕ, αλλά και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, να επαναεισάγει και να κατοχυρώνει τη δημοκρατία, βάζοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασικό συνομιλητή και κριτή των αλλαγών, αλλά και της σωτηρίας της χώρας μας, αλλά κατορθώνοντας να εισάγει σε επίπεδο Πρωθυπουργού το θέμα του κράτους ως κεντρικό, το θέμα του χρέους ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα παγκοσμίως, κάτι που καμία πολιτική αρχή στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να κάνει μέχρι τώρα. Και εδώ καταλαβαίνουμε ποια είναι η διαφορά. Να έχεις μια κυβέρνηση που νοιάζεται για την πατρίδα και το λαό της και να έχεις μια κυβέρνηση που πηγαίνει στην Ευρώπη και υπογράφει ό,τι της δίνουν τα γερμανικά αφεντικά της. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να έχεις μια κυβέρνηση που εκλέγεται από τους Έλληνες και απολογείται στους Έλληνες και να έχεις μια κυβέρνηση που διορίζεται από τις Κάνες ή από οποιαδήποτε άλλη σύνοδο κορυφής. Και καταλαβαίνουμε και τη μεγάλη γεωπολιτική σημασία του τι σημαίνει να έχεις ανεξάρτητη πολιτική στη χώρα προς όφελος των πολιτικών. Όμως, η διαπραγμάτευση την οποία τίμια και δυναμικά δώσαμε με την ισχυρή εντολή των πολιτών τον Ιανουάριο, αυτή η διαπραγμάτευση δεν σταματάει ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε ποτέ και συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να αλλάξουμε τον πολιτικό ορού της χώρας μας.
Η διαπραγμάτευση προς όφελος των κοινωνικών δυνάμεων συνεχίζεται και σήμερα στην ατζέντα, όπως ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός, μπαίνουν τα ζητήματα των κόκκινων δανείων και των υπερχρεωμένων οικοκυριών, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ρύθμιση της αγοράς εργασίας, ο δημόσιος χαρακτήρας της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το Ταμείο της Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Όλες αυτές οι αλλαγές θα κρατηθούν, θα συντηρηθούν και θα προωθηθούν μόνο αν οι πολίτες παραμείνουν ενεργοί, αν παραμείνουν ενεργοί μέσα από μια διαμεσολάβητη σχέση με την πολιτική, χωρίς ενδιάμεσους, χωρίς παρατρεχάμενους, χωρίς κομματάρχες. Από εδώ και μπρος, οι πολιτικοί δεσμευόμαστε ότι θα γίνεται μπροστά στον πολίτη. Δεν θα γίνεται στην εικονική πραγματικότητα των μεγάλων λέξεων με τα μικρά νοήματα και των ωραίων κουστούμιών. Δεν θα γίνεται στη λογική μιας ανάπτυξης φούσκας, αλλά θα γίνεται τίμια, με αναδιανομή προς όφελος των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων, θα γίνεται τίμια με μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, γιατί αυτό είναι το πραγματικό νόημα της αριστεράς, το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας. Πολλά κερδίθηκαν στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά και στους προηγούμενους 6 μήνες, που δεν θα κερδιζόντουσαν αν δεχόμασταν μια συμφωνία και ό,τι να είναι, ή αν υποστηρίζαμε το κείμενο του ναι που υποστηρίζανε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να διαλέξουμε. Θα είμαστε με την τίμια πατριωτική αγωνιστική στάση της κυβέρνησης, ή θα είμαστε με το Βέμπερ του Λαϊκού Κόμματος της Ευρώπης, ο οποίος θέλει την υποτίμηση της χώρας μας και την υποβάθμιση της χώρας μας. Θα είμαστε μαζί με τις Κασάνδρες που διαδίδουν ψέματα για τη φορολογία, το ασφαλιστικό, ή θα είμαστε μαζί με την κυβέρνηση η οποία μειώνει την εισφορά αλληλεγγύης στα χαμηλά στρώματα, επιβάλλει φορολογία στα κανάλια και φέρνει εδώ στη Βουλή στο επόμενο χρονικό διάστημα την αδειοδότηση των συχνοτήτων. Τα ψέματα τελειώσαν γιατί οι πολίτες επέλεξαν ότι η αλήθεια είναι η μόνη δύναμη η οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να πορευτούμε προς τα μπρος. Ταυτόχρονα, για να πορευτούμε σε μια πραγματική ανάπτυξη, με εγχώρια προστιθέμενη αξία, με ενίσχυση της καινοτομίας και των νέων επιστημόνων, με ενίσχυση της βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής, λέμε όχι σε μια Ελλάδα των υπηρεσιών, λέμε σε μια Ελλάδα του πραγματικού προϊόντος, το οποίο δίνει και αυτάρκεια και επάρκεια και δίνει δύναμη λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών στη διαπραγμάτευση. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα στο Κοινοβούλιο με σύνθεση. Δεν υποτιμούμε τη δυνατότητα σύνθεσης που μπορεί αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος να δώσει, όμως καλούμε τους πολίτες να διαμορφώσουν τις συνθήκες που θα πιέσουν, αν θέλετε, όλες τις πολιτικές δυνάμεις στις μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, ώστε να μην χαρίσουν το μέλλον σε κανένα. Η αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί. Κύριε Φάμελε, με συγχωρείτε, σας έχω δώσει 1,5 λεπτό παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Η αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, το φορολογικό σύστημα και η δικαιοσύνη είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Στέλνουμε το μήνυμα ότι η ελπίδα παραμένει ζωντανή με αξιοκρατία, δημοκρατία και πρόοδο για τη χώρα μας, μαζί με τους πολίτες, μαζί με την πρόοδο, μαζί με το μέλλον. Καλή μας επιτυχία.